σημαντική εξέλιξη για την προμήθεια μεταχειρισμένων τεθωρακισμένων τροχοφόρων οχημάτων αναγνώρισης M1117 Guardian. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την προμήθεια έως και 1.200 τεθωρακισμένων τροχοφόρων οχημάτων αυτού του τύπου. Έχουμε αναφερθεί σε σειρά αναρτήσεων από αυτό το κανάλι, από τα αποθέματα του Αμερικανικού στρατού. Ήδη αρμόδια επιτροπή του Γενικού Επιτελείου Στρατού ετοιμάζεται να μεταβεί στη Γερμανία όπου βρίσκονται τα οχήματα, ούτως ώστε να τα επιθεωρήσει. Αυτά είπε ο Υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος σε απάντησή του σε ερώτημα στη Βουλή του βουλευτή Γιώργου Φραγκίδη, το οποίο είχε θέμα ακριβώς τα θωρακισμένα αυτά οχήματα. Εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η επίσκεψη της Ελληνικής Επιτροπής. Στη συνέχεια, εφόσον γίνει η υλοποίηση της επιθεώρησης Joint Visual Inspection από την αρμόδια επιτροπή, θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή της σχετικής LOA, Letter of Offer and Acceptance, σε χρονικό διάστημα που τα μέτρα περιορισμού κατά της κατάστασης που βιώνουμε όλοι το επιτρέπουν. Οι οικονομικές λεπτομέρειες όπως τα έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης κλπ. Έξοδα, καθώς και τα επιμέρους θέματα προμήθειας παρελκόμενου οπλισμού, αρχικής υποστήριξης, καθώς και το χρονικό πλαίσιο ενεργειών, όλα αυτά θα καθοριστούν και θα αναλυθούν στο κείμενο της τελικής Letter of Offer and Acceptance, η οποία θα εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σημαντική εξέλιξη για τα εξοπλιστικά της χώρας. Τα παρακολουθούμε και σας ενημερώνω.